Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνδεθούμε με τα στούντιο του RTV στην Ιγουμενίτσα και να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο Βαγγέλη Μάστορα. Βαγγέλη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, Βίτη, καλησπέρα σε όσους μας κάνουν τιμή και μας παρακολουθούν. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε από την συνάντηση του Περιφερειάρχη Υπήρου Αλέξανδρου Καχρημάνη με τον Υφυπουργό Υποδομών, τον κύριο Ταχιά, ο οποίος βρέθηκε το Σαββατοκύριακο στην περιοχή. Λοιπόν, έγινε η περίφημη συνάντηση την Κυριακή στην περιφέρεια. Ήταν ο κύριος Περιφερειάρχης, ήταν και καταρχήν ήταν ανοιχτή έτσι και στα μέσα ενημέρωσης. Βγήκαν ειδήσεις. Νομίζω πως βγήκαν. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε με το επίμαχο ή το επίδικο, αν θέλεις, που προκάλεσε και την συνάντηση και την επίσκεψη αυτή του κύριου Ταχιάου στην περιφέρεια και τη σύσκεψη αυτή που έγινε και την επίσκεψη προσφάτως στην σύραγγα Μαλακασίου που σύμφωνα με τις αρχικές δηλώσεις του κυρίου Περιφερειάρχη εγκυμονούσε κινδύνους κατάρρευσης. Τελικά, επειδή τα είχαμε συζητήσει και την άλλη φορά αυτά και την προηγούμενη εβδομάδα, τι διαπίστωσα, αγαπητοί Βίκη, εγώ παρακολουθώντας τις δηλώσεις και του κυρίου Περιφερειάρχη χθες και του κυρίου Ταχιάου. Χωρίς να θέλω ούτε να δικαιολογήσω τον κύριο Καχρημάνη, δεν έχει άλλωστε ανάγκη από κάποιον να το δικαιολογήσουν και στο κάτω-κάτω τι να δικαιολογήσουν. Δεν κατάλαβα, δεν έκανε κάτι το μεμπτό για να δικαιολογήσουμε, έτσι. Είπε μια άποψη. Λοιπόν, κάθε υπερβολή, το δέχτηκε και ο ίδιος ότι ναι, μπορεί να ήταν κάθε υπερβολή. Όπως όμως υποτίθηκε χθες, ξεκινά τον κύριο Καχρημάνη, και νομίζω ότι τον κάλυψε έμεσα, τηρώντας τα προσχήματα βέβαια ο κύριος Ταχιάος, αφού είπε ότι ήταν μια καθυπερβολή τοποθέτηση του κυρίου Καχρημάνη ότι εγκυμονεί κινδύνους κατάρρευσης η συγκεκριμένη, πώς το λένε, σύραγγα. Να πούμε το εξής, ότι αυτή η σύραγγα είναι κοντά στο Μέτσοβο. Αυτή η σύραγγα άρχισε να κατασκευάζεται, αγαπητή Βίκη, το 1983, δηλαδή 40 και πλέον χρόνια. Τότε, λέει ο κύριος Καχρημάνης, εγώ λέει ήμουν δήμαρχος Μετσόβου. Και επειδή είναι και τεχνοκράτης, είναι και μηχανικός, έτσι, έχει μια εμπειρία και παρακολουθούσε το πώς κατασκευαζόταν. Και είπε, και το θεωρώ πολύ λογικό, νομίζω το είπες και εσύ προχθές που το συζητούσαμε, ότι οι μέθοδοι της εποχής εκείνης, οι τεχνικές μέθοδοι, έτσι, και τα υλικά που χρησιμοποιούνταν και η τεχνολογία γενικότερα, προφανώς και 40 χρόνια πριν, δεν είναι ίδια με τη σημερινή, ναι ή όχι. Διότι μένουμε όλοι στο ότι η Εγνατία, μα τώρα δόθηκε στην κυκλοφορία. Πότε προλάβατε, οι σύραγγες έχουν προβλήματα. Ναι, αλλά πότε άρχισαν να κατασκευάζονται, το επισημαίνουμε ξανά, με τι υλικά της εποχής εκείνης, με τι τεχνολογία, με τι τεχνογνωσία. Άρα λοιπόν και απεδείχθη ότι ναι, μεν δεν εγκυμονεί κινδύνους κατάρρευσης, αλλά πρόσεξε, ακόμη δεν έχει δοθεί στην κυκλοφορία. Μία Μαΐου θα δοθεί, έτσι δεν είναι. Και τι είπε ο κύριος Ταχιάος, είπε ότι διαπιστώθηκαν κάποια προβλήματα τα οποία δεν αποτελούν κίνδυνο για τους διερχόμενους, όταν λέει κίνδυνο εννοεί δυστυχήματος, έτσι. Δηλαδή, κατά τον κύριο Ταχιάο, αλλά εμείς προληπτικά, λέει, αποκαθιστούμε και αυτές τις βλάβες. Και το είπε με τεχνικούς όρους, να μην μπερδεύω τον κόσμο, ότι μπορεί να αποκολληθεί ένα κομμάτι από χώμα ή οτιδήποτε άλλο και να πέσει στο οδόστρωμα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάθει ζημιά ο οδηγός. Έτσι θα το δει και θα το αποφύγει, θα παρεκκλίνει. Είπε όμως ο κ. Ταχιάος, το συνέδεσε, και θέλω να μείνουμε σε αυτό, αγαπητή Βίκη, ότι μετά τον τραγικό Φλεβάρι του 2022, καλά λέω, όχι 22, όχι, ναι, 23, συγγνώμη. 22 μόνο, πότε είναι τα Τέμπη, το 22 δεν έγιναν. Τα Τέμπη. Ναι. Το 22. Ναι. Όχι, το 23. Το 23, το 23, Βαγγέλη, το 23, με μπερδεύει. Το 23, ναι, συγγνώμη, ναι. Καλά, με διόρθωση. Είπε λοιπόν ο κ. Ταχιάος ότι μετά αυτό που συνέβη το τραγικό στα Τέμπη, δεν δικαιολογούμαστε, δεν έχουμε κανένα περιθώριο να επιτρέψουμε να ξανασυμβεί οτιδήποτε σχετικό. Έμεσα κάλυψε το Καχρημάνη, λέγοντας ότι ναι, τα είπε κάθε υπερβολή, αυτό που λέγαμε την προχθές, αλλά είναι προτιμότερο κάπου να υπερβάλλει κάποιος. Και να είδες, πήγε το συνεργείο τώρα και διαπίστωσε προβλήματα, έτσι δεν είναι.
Όχι σοβαρά, αλλά επίσης σε προβλήματα. Και είπε μάλιστα ο κ. Σταχιάος ότι μέχρι να ολοκληρωθεί η παραχώρηση της Εγνατίας στον παραχωρησιούχο, δηλαδή στην Τέρνα, η Τέρνα πάλι, η θυγατική της Τέρνα, αν θυμάστε το λέγαμε και μαζί, που ανέλαβε τη συντήρηση της Εγνατίας, είναι υποχρεωμένη να ελέγξει και εμείς θα ελέγχουμε, λέει, καθημερινά όλες τις σύραγγες και όχι μόνο τη σύραγγα, τις σύραγγες, αλλά και γενικότερα το οδόστρωμα, γιατί ένα τέτοιο δρόμος πρέπει να είναι απολύτως, πρόσεξε, κυριολεκτό, απομόνωσα αυτό το επίρρημα που χρησιμοποίησε ο κύριος Ταχιάος, απολύτως ασφαλής. Ούτε καν χωρίς να τεθεί σε αμφισβήτηση ούτε στο παραμικρό η ασφαλειά του. Τώρα, άλλες ειδήσεις που βγήκαν αρνητικές δυστυχώς είναι ότι η μεν σύνδεση των Ιωαννίνων με την Κακαβιά θα γίνει, πώς το λένε, μέσα στο 24, πώς το λένε, η σύμβαση, έτσι, του έργου. Ουσιαστικά, δηλαδή, το έργο θα αρχίσει να εκτελείται από το 25, άρα πάμε πίσω, αρνητική εξέλιξη αυτή. Δεν είχαμε καμία είδηση όσον αφορά τον παράλληλο δρόμο, τα λέμε συνέχεια, Πρέβεζα, Ιγουμενίτσα, τίποτε, κουβέντα γι' αυτό, τσιμουδιά γι' αυτό. Καμία σύνδεση της Πρέβεζας, της παραλιακής, με την Ιόνια οδό. Και καμία αναφορά για το δρόμο Σίριαλ, Τελωνίο Μαυρωματίου, Αλβανία, με λιμάνι Ιγουμενίτσας σε Εγνατία οδό. Αυτά από τη χθεσινή σύσκεψη, που πιστεύω ότι έβαλε τα πράγματα στη θέση τους και νομίζω ότι αυτό που είχαμε πει την άλλη φορά, ότι κάθε εμπόδιο για καλό, κάτι καλό βγήκε, ενεργοποιήθηκαν και κάθε υπερβολή, έστω όπως τα είπε ο Περιφερειάρχης. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, στην επιβολή προστίμου από το Υπουργείο Ανάπτυξης, σε επιχειρήσεις για παραπλανητικές τιμές, για παραπλανητικές εκπτώσεις, για εικονικές τιμές. Όπως και να έχει, το αποτέλεσμα, Βαγγέλη, δεν αλλάζει. Πρόστιμα μαμούθ. Μου έκανε εντύπωση, γιατί έμεινες και εσύ στον τίτλο αυτό. Σου έλεγα πριν, ναι, ότι εκτός αέρα, ότι στη δημοσιογραφία ο τίτλος... αυτό κυρίως, είναι που κεντρίζει κατευθείαν το μάτι, ναι. Κυρίως στην έντυπη δημοσιογραφία, αλλά και στα κανάλια. Ο τίτλος που μπαίνει σε ένα θέμα, ένα ρεπορτάζ, μια έρευνα, οτιδήποτε, έτσι, ένα γεγονό, οτιδήποτε, είναι καθοριστικός. Δηλαδή, ένας τίτλος μπορεί να αποπροσανατολίσει το κοινό, το αναγνωστικό κοινό, το τηλεοπτικό κοινό, έτσι, το διαδικτυακό κοινό, εν προκειμένου. Το αναγνωστικό κοινό, και πάει λέγοντας, ναι. Σωστό, ναι. Μπορεί να το αποπροσανατολίσει ή μπορεί να το ενημερώσει σωστά και αξιόπιστα. Είδαμε λοιπόν προχθές, δεν προλάβαμε να το πούμε, προηγούμενη εβδομάδα έγινε, πηχαίους τίτλους σε κάποια μέσα ενημέρωσης, ξέρεις, πολύ εχθρικά προς την κυβέρνηση, έτσι. Πιο εχθρικά δεν γίνεται. Λέω, πιο εχθρικά δεν γίνεται. Είδα επιχείρηση τίτλους, πρόστιμα μαμούθ, ο ένας τίτλος. Εξοδοτικά πρόστιμα άλλο σε επιχειρήσεις, όπως είπες σωστά, για παραπλάνηση των καταναλωτών, τις εκτόσεις για αυτό τις τιμές. Και λέω, ρε παιδί μου, μπράβο, επιτέλους. Επιτέλους να μπει το μαχαίρι στο κόκαλο. Όπως δεν θα φτάσει το μαχαίρι με το κόκαλο μέχρι το μεδούλι, πώς λες, δεν είναι. Επιτέλους να σταματήσει η κερδοσκοπία, η εσχροκέρδεια, όλα αυτά. Ναι, αλλά μετά, διαβάζοντας πιο προσεκτικά, είδα ότι αυτό το πρόστιμο του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ αντιστοιχούσε σε 11 επιχειρήσεις. Οι οποίες επιχειρήσεις, τουλάχιστον από τις 11 ή 8, δεν μπορούμε να τις πούμε τώρα για λόγους ευνόητης, αντιλαμβάνεσαι, έτσι. Όχι, μα δεν το κάνω, σιγά μην τους κάνω και διαφήμιση. Λοιπόν, μιλάμε για επιχειρήσεις που έχουν 500 εργαζόμενους, 700 εργαζόμενους, πολυκαταστήματα με παρατήματα από την Ελλάδα. Και λέει, ξέρω εγώ, πολυκατάστημα Α, πρόστιμο 200.000 ευρώ. Τι λέει, ρε Λεβέντη μου. Το πολυκατάστημα αυτό, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, κύριε Σκρέκα, που συνοδεύει στο Μητσοτάκι και κουνά το κεφάλι σου επιδοκιμαστικά συνέχεια και εμετικά. Εντάξει, είσαστε υποταγμένοι στον αρχηγό, αλλά μην κουνά το κεφάλι συνέχεια. Και μην χειροκροτάτε έτσι προκλητικά σε κάθε φράση που λέει. Ο άλλος αγριεύει που το βλέπει. Τα 200 χιλιάρικα αυτό το πολυκατάστημα, κύριε Σκρέκα,
Το πρώτο, ξέρετε εσείς ποιο είναι, που το επιβάλλατε. Είχα μια διαφωνία με τη Βίκη. Η Βίκη μου έλεγε ότι τα εισπράττει σε ένα χρόνο. Όχι σε ένα χρόνο. Έλεγα, είπα σε μια εβδομάδα. Και εγώ έλεγα σε 9 μήνες. Α, σε μια εβδομάδα είπες. Ναι, σε μια εβδομάδα. Α, ναι, ωραία. Και εγώ έλεγα σε μια μέρα, σε 2 μέρες. Άρα λοιπόν, εκόπησεν η φορβά εν αλωνίο. Μην το πω λαϊκιστή, το καταλαβαίνει όποιο την παράμενα. Έτσι, η φοράδα σταλώνει. Σιγά τα ΟΑ, κύριε Σκρέκα. Σιγά τα πρόστιμα. Και τώρα σκιάχτηκαν αυτοί. Και τώρα θα πέσουν οι τιμές. Ναι, και τώρα δεν θα υπάρξει εσωκέρδεια. Και δεν θα κάνουν μπαγαμποντιές στα πολυκαταστήματα του σούπερ μάρκετ. Και θα βγει και ο Άδωνης, ο κύριος Γεωργιάδης, έτσι, αυτός ο γνωστός υπουργός. Τώρα που είναι τη μεγάλη εβδομάδα, σιγά μην δεν κάνει τα κονέ του. Θα πάει σε συγκεκριμένα πολυκαταστήματα, θα βρει κάποιον εκεί πέρα να τον πάρει αγκαλιά ή κάποια την πάρει αγκαλιά, θα πει ότι είναι φθηνές οι τιμές, θα αποσυνοηθεί πριν, οι κάμερες όλο τυχαία θα βρεθούν εκεί. Και εμείς τα μασάμε, τα καταπίνουμε αμάσιτα. Πάντως ναι, σήμερα, επειδή δεν θα προλάβουμε να πούμε το επόμενο θέμα, να κάνουμε ένα σχόλιο πάνω σε αυτό που λες τώρα με τις τιμές. Σήμερα είχαν ένα θέμα τα πανελλαδικής εμβέλειας τηλεοπτικής σταθμή και κανάλια όσον αφορά την τιμή της βενζίνης, Βαγγέλη. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν η βενζίνη να ανεβαίνει όπως το χρηματιστήριο, μέρα με την ημέρα. Σήμερα η βενζίνη 1,98, το Σάββατο 2 ευρώ, σήμερα Δευτέρα 2,3 δηλαδή. Είναι τραγικό αυτό. Και ενώ λέγανε ότι εκεί έχει αυξηθεί τόσο η βενζίνη στα νησιά και όλα αυτά, εν τούτη στο ρεπορτάζ που έκαναν κάποιοι συνάδελφοί μας, απέδειξε ότι και στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και στην περιφέρεια, σε άλλες πόλεις, έχουν φτάσει η τιμή της βενζίνης, έχει εκτοξευθεί από το 1,80 στα 2, 2,10, 2,20, μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Δεν μπορώ να το καταλάβω και αυτό, δηλαδή, πώς γίνεται και κανένας υπουργός δεν έχει βγει να δώσει μια εξήγηση. Άμα θέλαν οι τιμές θα πέφτανε, διότι μέχρι τώρα μας έφυγε η κρίση, ο πόλεμος στην Ουκρανία κτλ. Σωστά το είπες. Εδώ μιλάμε για ασανσέρ. Δεν είχα πέσει τιμές για ένα διάστημα. Ναι, για λίγο. Για πολύ λίγο. Αλλά αυτό για πολύ λίγο. Αυτό που σήμερα... Και τι συνέβη και ανέβηκαν ξαφνικά πάλι. Για πες μου. Αυτά είναι. Και λοιπόν, γιατί εδώ οι τιμές είναι έτσι και στη θέμη, ο πόλεμος δεν επηρεάζει τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Βεβαίως. Γιατί εδώ πέρα είναι πολύ περισσότερο παραπάνω οι τιμές στα καύσιμα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Α, είπα. Καλή συνοδίκτυα.